πως χωρίς εσένα είμαι μισή. Ακόμη δεν τρίτωσαν τα live του Your Face Sounds Familiar και τα αιχμηρά σχόλια των τηλεκριτικών είναι αμέτρητα. Στην αρχή οι παίκτες ήταν χαλαροί. Τώρα που ξεχύλισε το ποτήρι, περνούν στην αντεπίθεση. Αυτό τον άγνωστο, τον τελευταίο που έκανε τον George Michael. Αυτό δεν τον είδα. Αυτός τι είναι, παιδιά, από πού ξεφύτρωσε αυτό? Ποιος το παιδί? Ποιο είναι άγνωστο. Δεν ξέρω, ένα παιδί δεν μπορώ να συγκρατήσω το όνομα του, δυσκολεύομαι. Τα διαβάζω, δεν τα βλέπω. Κάποια στιγμή, αν κοιτάω τηλεόραση, χαζεύω, θα το δω, θα τα ακούσω. Αλλά γελάω απλά, δηλαδή έχει πλάκα όλο αυτό. Οπότε και τα σχόλιά σου έχουν πλάκα για μένα. Είναι αστεία. Δεν άντεξε ο Νίκος Γκάνος, την έριξε την πηχτή του. Η Άντα Λιβιτσάνου πάλι, με αέρα από άλλη χώρα, απαντά στην τηλεκριτικό που θεωρεί ότι δεν έπρεπε να είναι στο σόου. Ακατανόητη η αιμονή των καναλιών με την Άντα Λιβιτσάνου. Καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει για οποιονδήποτε. Ούτως ή άλλως, ξέρω πολύ καλά πώς σκέφτεται ο Έλληνας και πώς αντιδρά. Οπότε δεν με αγγίζει καθόλου, κατάλαβες. Απλά δεν με νοιάζει αυτό. Ούτε θυμώνεται, ούτε ασχολείστε, ούτε... Είναι ουδέτερη. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρεις. Είναι πολύ μακριά, ας πούμε, από μένα. Πολύ μπροστά είναι και η Θωμαΐσα Πέργη, που ξύνησε τα μούτρα της στο live όταν τόλμησαν οι κριτές να τη βαθμολογήσουν. Καθόταν και πίσω, δεν μπόρεσα να δω η αλήθεια είναι, αλλά φαντάζομαι, γιατί και εγώ έχω ακούσει ότι ήταν λίγο κάπως το πρόσωπό της, η έκφρασή της, μετά από 4 ώρες, 3 ώρες που είμαστε εκεί και με όλα αυτά τα πράγματα, περούκες, ρούχα, πράγματα, κάποια φάση δεν αντέχεις άλλο. Και εγώ στο πρώτο live, δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει, ήμουνα με κάτι μούτρα, δεν άντεχα, ήθελα να φύγω, δεν μπορούσα άλλο. Να φύγει αγκαζέ με την Κατερίνα Γκαγκάκη και την Μπέση Μάλφα. Τα άκουσαν και αυτές από τον Πασχάλη. Η επιτροπή ήταν απαράδεκτη. Είχαμε εκεί πέρα 2 καρακάξες να κρίνουν εμένα. Εγώ τη γλίτωσα από τον κύριο Πασχάλη. Καλό γι' αυτό. Είναι πολύ καλό. Είναι μπορείς να φυσκέγιο. Παναγία μου, να τα διαβατήρια, φεύγω από τη χώρα. Δεν ξέρω τι τον πείραξε. Δεν ξέρω κι εγώ, γιατί ο Πασχάλης... Αισθάνθηκε ότι τον κοροϊδέψανε, από ό,τι κατάλαβα. Αυτό που κατάλαβε πάντως ο Κοσμάς Βίδος από την Σίλβια Δελικούρα Μέρλι ήταν κάτι άλλο από αυτό που ήθελε να περάσει η καλλιτέχνης. Είχαν βάλει και μία, και δεν θυμάμαι πώς την έλεγα, να της λέει ότι για να κάνει τη μονορόη πρέπει να κάνει σαν να θέλει τσίσατη. Να σφίγγεται. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε για επόμενα, για να ακούσουμε. Τι θα πούνε? Εμένα καθόλου, γιατί να με ενοχλεί? Εγώ σου ξαναλέω, διασκεδάζω, περνάω καλά. Είπε η δασκάλα. Φανταστείτε τι θα γίνει μέχρι τον Ιούνιο που θα τελειώσει το σόου. Έπιασαν και οι ζέστες νωρίς φέτος. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο στούντιο τη γνωστή.